Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 4 Ιανουαρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Τα πρώτα της βήματα κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου που στεγάζεται στο κτίριο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εκεί ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γανιάρης και οι υπάλληλοι της Νομαρχίας που έχουν ενταχθεί πλέον στην Περιφέρεια ξεκινούν το νέο θεσμό με τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται στην αρχή. Βρισκόμαστε ακόμα στο κομμάτι της οργάνωσης και σιγά σιγά στείνουμε το νέο θεσμό, δήλωσε ο Κώστας Γανιάρης, συμπληρώνοντας ότι οι υπάλληλοι βρίσκονται στις θέσεις τους, ενώ συνεχώς έρχονται διατάγματα και εγκύκλοι που καθορίζουν τις αρμοδιότητες. Να πούμε πάντως ότι ο κύριος Γανιάρης εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον του θεσμού, ενώ χαρακτήρισε το χώρο γνώριμο, καθώς είχε προηγηθεί δική του οκταετής θητεία στα έδρανα του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος προσαρμογής. Δεν θα έλεγα ότι είναι άγνωστη για μένα, υπό την έννοια ότι είχα υπηρετήσει την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 8 χρόνια ως νομαρχιακός σύμβουλος. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα νέο περιβάλλον στο οποίο οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες. Αυτή τη στιγμή θα τοποθετήσω, καταρχάς όλοι οι υπάλληλοι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων τα οποία καταργούνται, όπως είναι ο Εύωδος, έρχονται αυτοδικαίως στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχουν ήδη καταταγή και προφανώς τις επόμενες μέρες θα επακολουθήσει η τοποθέτησή τους σε διευθύνσεις και τμήματα. Και τα οποία βεβαίως θα έχουμε την ευχέρεια σε μεταγενέστερη συνάντησή μας και με εσάς και με τους άλλους συναδέλφους σας να τα πούμε έτσι ώστε να ενημερωθεί και ο χιλιακός λαός. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους εντός εισαγωγικών των υπαλλήλων πριν την 1η-1η ήταν αν θα υπάρχουν κάποιες μετατάξεις εκτός Χίου. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιος φόβος? Όχι, τέτοιο θέμα δεν υφίσταται. Οπότε όλα είναι σε βέβαια. Όχι, τέτοιο θέμα δεν υφίσταται. Απλώς τους είχαμε ρωτήσει αν κάποιος από την Χίο, ο οποίος έχει βέβαια τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα, θα ήθελε να καταλάβει θέση Γενικού Διευθυντή. Δεν υπήρξε τέτοιο ενδιαφέρον. Να πάμε τώρα στο Δήμο της Χίου, όπου και εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες για την οργάνωση του Δήμου. Έκκληση λοιπόν στους πολίτες να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου, εάν δεν είναι απόλυτη ανάγκη, απευθύνει ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης, καθώς ακόμα οργανωτικά ο Δήμος δεν είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Οι υπάλληλοι δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι στις θέσεις τους, δεν έχει καθοριστεί ακριβώς πού θα είναι η κάθε υπηρεσία και γενικότερα υπάρχει μια περίοδος ανασυγκρότησης για την οποία ζητάμε την κατανόηση των δημοτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Προσπαθούμε να έχουμε τις υπηρεσίες σε λειτουργία παράλληλα με τις μεταβολές και τις μετακινήσεις που θα γίνουν. Είναι ένα δύσκολο θέμα, ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες και για την πολεοδομία. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Ήδη άρχισε η μετακόμιση των υπηρεσιών της ΔΙΚΕΚ στα Καμπόχωρα, της ΔΕΙΑΚ στο Δήμο Αγίου Μινά. Από εδώ από το κτίριο της Δημαρχίας οι οικονομικές υπηρεσίες μεταφέρονται εκεί που στεγαζόταν η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ. Το ΚΕΠ, από ό,τι μου είπε ο κύριος Τσακός, σε 2-3 εβδομάδες θα είναι έτοιμο το καινούριο κτίριο για να μεταφερθούν εκεί και το ΚΕΠ της Νομαρχίας και το ΚΕΠ του Δήμου, δίπλα από την. Στο κτίριο που είναι δίπλα από το εργατικό κέντρο και επιμέρους τώρα στα πλαίσια του στεγαστικού προβλήματος που υπάρχει για να καλυφθούν σε πρώτη φάση όλες οι υπηρεσίες, προσπαθούμε και δίνουμε λύση. Θα μείνουμε λοιπόν στο Δήμο, όπου βρίσκεται στη φάση της αναδιάρθρωσης και της τελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου Χίου, ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης, που είδαμε χθες ότι ανακοίνωσε τα ονόματα των αντιδημαρχών εκτός από αυτών της Ομηρούπολης, ενώ παράλληλα να πούμε ότι ανακοίνωσε και τα ονόματα των προϊσταμένων των διευθύνσεων, με βάση βέβαια το οργανόγραμμα του πρώην Δήμου Χίου. Όπως είπε ο κ. Λαμπρινούδης, μέχρι να εγκριθεί ο νέος οργανισμός του ενιαίου Δήμου Χίου, θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι διευθύνσεις που υπήρχαν στην προκαλλικράτη εποχή, σε συνδυασμό βέβαια με τις διευθύνσεις που μεταφέρθηκαν από την Ομαρχία, όπως η πρόνοια και η πολεοδομία. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που στελεχώνουν τις διευθύνσεις και καταλαμβάνουν θέσεις διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντών στο Δήμο της Χίου. Θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσουμε με τις υπηρεσίες και τις διευθύνσεις που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στον Δήμο Χίου, τον πρώην Δήμο Χίου δηλαδή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ορίσαμε σήμερα προϊσταμένους, διευθυντές και προϊσταμένους, βάσει των δεδομένων του νυν Δήμου Χίου. Όσον αφορά την διεύθυνση πρόνοιας, η αρμοδιότητα η οποία μεταφέρεται από την Νομαρχία στον Δήμο, εκεί αναπληρώτρια, γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να ορίσουμε διευθυντή, αναπληρώτρια
Διευθύντρια αναλαμβάνει η κυρία Φραγκομίχαλου, η οποία προέρχεται από τις υπηρεσίες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ισχύου. Με τμήματάκια στην κυρία Κοστάλα και ούτω καθεξής, δεν τα θυμάμαι όλους τους προϊσταμένους. Μετά, στη Διεύθυνση Καθαριότητας αναλάβει ο κύριος Πεντάκης, με προϊσταμένους τον κύριο Κάρκα, τον κύριο Λαδικό, τον κύριο Καζάκο, ανάλογα με τα τμήματα τα οποία θα ελέγχει ο καθένας. Στην Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας θα αναλάβει αναπληρωτής διευθυντής ο κύριος Ψαλτάκης και προϊστάμενος τμηματάρχης ανάλογος. Πάμε τώρα στην υπηρεσία ΚΕΠ, όπου εκεί διευθύντρια θα είναι η κυρία Χωριατάκη και αναπληρωτής διευθυντής θα είναι ο κύριος Μενδονίδης και θα υπάρχουν και οι τμηματάρχες που θα καλύψουν τα τμήματα. Στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει κάποιος διευθυντής για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, δεδομένου ότι αυτές είναι οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες που έρχονται στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 31/12 του 2012 και θα δημιουργηθούν αφού εγκριθεί ο καινούριος οργανισμός του ενιαίου Δήμου. Τώρα, όσον αφορά την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αυτή η Διεύθυνση στην ουσία πρέπει να εποπτεύει σε πρώτη φάση και την πολεοδομία. Διότι στο Δήμο Χίου δεν υπήρχε ξεχωριστή η Διεύθυνση Πολεοδομίας. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο τοποθετείται προϊστάμενος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ο κύριος Κοτσιφάκης με αναπληρωτή διευθυντή τον κύριο Γιουβέτσι από το Δήμο Αμυρούπολη και δημιουργούνται και 4 τμήματα τμηματαρχών προϊσταμένων οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τοποθετείται αναπληρωτής διευθυντής πολεοδομίας η κυρία Παλιούρα Σαλιάρη από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Διευθύντρια μέχρι σήμερα στην πολεοδομία, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα της πολεοδομίας έρχεται αποκλειστικά στον Δήμο και ο κύριος Ανογιαννάκης να λαμβάνει σαν τμηματάρχης να είναι προϊστάμενος πολεοδομικών εφαρμογών. Όσον αφορά την διεύθυνση οικονομικών, εδώ στο Δήμο υπήρχε μόνο διεύθυνση, μία ενιαία διεύθυνση και για τα διοικητικά και για τα οικονομικά. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστές διευθύνσεις, μπορούμε όμως να σπάσουμε την υπηρεσία στη μέση και να ορίσουμε έναν αναπληρωτή διευθυντή για τα διοικητικά. Εκπλήξεις τώρα έκρυβαν οι εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των τοπικών προέδρων στις κοινότητες που βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων διαθέτουν περισσότερα από ένα μέλη στο τοπικό συμβούλιο. Στους περισσότερους οικισμούς, να πούμε ότι υπήρχε συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων και σχεδόν σε όλους εκλέχθηκε πρόεδρος ο πλειοψηφών τοπικός σύμβουλος. Παρατράγουδα είχαμε στην Καλλιμασιά, όπου ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας δεν εκλέχθηκε ο πρώτος σε Σταυρούς, ο Παντελής Μονογιούδης, αλλά ο Σταύρος Σιράκης με την στήριξη των υπολείπων κοινοτικών συμβούλων. Το ίδιο αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε και στα Καρδάμιλα. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνονται τα προεδρία στις τοπικές κοινότητες του Δήμου της Χίου. Στη Δημοτική Κοινότητα Χίου, πρόεδρος Γιάννης Καζάνας, αντιπρόεδρος Πέτρος Περίκος. Στη Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου, πρόεδρος Ψώρα Δέσποινα, αντιπρόεδρος Προγούλης Μάρκος. Στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας, πρόεδρος Αργυρούδη Μυρόπη, αντιπρόεδρος Κυριακός Νικόλαος. Στη Δημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς, πρόεδρος Ιράκης Σταύρος, αντιπρόεδρος Κωνσταντίνου Καλαμοτούση Ευαγγελία. Στην Δημοτική Κοινότητα Θημιανών, πρόεδρος Κωνσταντά Εκατερίνη, αντιπρόεδρος Βλάχος Κώστα. Στη Δημοτική Κοινότητα Νενίτων, πρόεδρος Ταναίνης Τέλειος, αντιπρόεδρος Φασιανός Δημήτρης. Στη Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων, πρόεδρος Μιλωνάς Ιωάννης, αντιπρόεδρος Σαρή Αγγελική. Στην Δημοτική Κοινότητα Πυριού Τέλος, πρόεδρος εκλέχθηκε ο Νίκος Μπόλας και αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Νικολαίδης. Στο νέο ρόλο λοιπόν του τοπικού συμβουλίου και του Προέδρου των Κοινοτήτων αναφέρθηκε η Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Βροντάδου, Δέσποινα Ψώρα. Το τοπικό συμβούλιο έχει ρόλο εισηγητικό στον Αντιδήμαρχο και στο Δήμαρχο. Προσπαθεί να αφουγκραστεί, αναζητεί τα θέματα που απασχολούν το Δήμο, την κοινότητα και τα μεταφέρει στο Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου υποχρεούται να συμμετέχει στα Δημοτικά Συμβούλια που αφορούν το Βροντάδο στην προκειμένη περίπτωση με δικαίωμα ψήφου.
Όσον αφορά τώρα τις συνεδριάσεις που πρέπει να γίνονται, δηλαδή εσείς σαν τοπικό συμβούλιο θα συνεδριάζεστε, θα μπορούν να έρχονται οι δημότες να καταθέτουν τους προβληματισμούς τους, πώς είναι αυτή η διαδικασία? Βέβαια, το τοπικό συμβούλιο είναι ανοιχτό στο κοινό και στον πολίτη, αυτό είναι και ο βασικός του ρόλος, καθώς επίσης και να συνεργάζεται με τον αντιδήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες για να προτείνει θέματα και για να και λύσεις των θεμάτων. Είναι υποχρεωτικά συνεδριάζει μία φορά το μήνα. Βέβαια, αν προκύπτουν θέματα, αυτό θα γίνεται συχνότερα. Και προσδοκά στην καλή συνεργασία και με τους πολίτες και με τον αντιδήμαρχο. Να πάμε τώρα στην αγορά. Μεγάλες είναι οι συνέπειες από την αύξηση του ΦΠΑ στην κοινωνία των νησιών, καθώς η οικονομική κρίση δεν έχει αφήσει περιθώρια στους καταναλωτές αλλά και στους εμπόρους για περαιτέρω αυξήσεις. Να πούμε ότι ο χαμηλός συντελεστής διαμορφώνεται στο 5%, ο μεσαίος στο 9% και ο υψηλός παραμένει στο 15%. Δυστυχώς, η εικόνα της αγοράς δεν είναι καλή και η αύξηση του ΦΠΑ θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Αντώνης Ζανίκος. Ο ίδιος ζήτησε παράλληλα από τους καταναλωτές την περίοδο αυτή να κάνουν στροφή στα τοπικά προϊόντα κάθε περιοχής, όπως προτείνει και η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, με απότερο βέβαια στόχο την στήριξη της τοπικής οικονομίας. Το ΦΠΑ που έγινε πανελλαδικά βρήκε και την ΧΙΟ να συμμετέχει σε αυτή την αύξηση, με το ποσοστό το οποίο αναλογεί. Ευτυχώς οι δράσεις και οι κινητοποιήσεις που κάναμε και τα τρία νησιά μαζί μας βοήθησαν έτσι ώστε τουλάχιστον στην παρούσα φάση να μην ίσως και ληστεί το ΦΠΑ με την υπόλοιπη Ελλάδα και να μπορέσουμε ακόμα να απολαμβάνουμε αυτή τη μείωση του ΦΠΑ, η οποία βέβαια είναι μια ελαχιστότατη προσφορά του κράτους προς την περιοχή μας, διότι να φανταστεί κανείς ότι μια τετραμελής οικογένεια, αν θέλει να πάει αεροπορικό στην Αθήνα, θέλει περίπου 1.000 ευρώ, εν αντιθέσει με τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, όπου με 100-150 ευρώ μπορούν να επικοινωνήσουν με το κέντρο της πατρίδας μας. Να περάσουμε να δούμε και τον καιρό για αύριο, που αναμένεται συνεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να έχει μένει από 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να φτάνουν βόρειο με ένταση έως και 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Ακολουθεί η εκπομπή Persona Grata με καλεσμένο τον Νίκο Γεωργούλη. Από εμάς, καλό σας βράδυ.